Σας μεταφέρω μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από τα αδέρφια σας, τους μεταλλορύχους της Χαλκιδικής. Τους μεταλλορύχους της Χαλκιδικής που μετά από 16 μέρες απεργίας καταφέραμε να λυγίσουμε την αδιαλαξία της εταιρείας και να στείλουμε τα σχέδιά τους να δουλεύουμε 12 ώρες κάτω από τα σκοτάδια της γης στο καλάθι των αχρήστων. Στο ίδιο καλάθι που θα στείλετε και εσείς τους νόμους και τα διατάγματά τους. Εσείς που έχετε μάθει από τους γονείς και τους παππούδες σας να μην φοβάστε τη φωτιά που έχετε ατσαλωθεί μέσα στα καμίνια. Εσείς που έχετε γίνει φάρος όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους τους εργάτες της χώρας. Συνάδελφοι, όπως δεν μπορούν να ξεριζώσουν την ψυχή από το κορμί σας, έτσι δεν θα μπορέσουν να πετάξουν έξω από τα καμίνια, τα σχολεία, τα σπίτια και τον τόπο σας. Γιατί εσείς είστε η ψυχή της Λάρκο. Εσείς είστε ο πλούτος αυτού του τόπου. Εσείς είστε αυτοί που κάνουν τις μηχανές να δουλεύουν. Αδέρφια μας, δεν γνωριστήκαμε σήμερα, δεν γνωριστήκαμε ούτε καν τους τελευταίους μήνες. Οι δεσμοί που έχουμε έρχονται από πολύ μακριά και πολύ μακριά θα φτάσουν. Είμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια των μεταλλορύχων που το 1977 γονάτισαν τον ποδοσάκι σε κοινούς αγώνες και βγήκαν νικητές, όπως θα βγούμε και εμείς σήμερα. Το έχει φαίνεται η μοίρα μας και αισθανόμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτό. Οι ζωές μας να είναι ενωμένες. Μαζί πεθαίνουμε από τις ίδιες εργατικές ασθένειες. Μαζί σκοτωνόμαστε, μαζί ακροτηριαζόμαστε από τα ίδια εργατικά ατυχήματα. Μαζί παλεύουμε, μαζί αγωνιζόμαστε, μαζί γελάμε, μαζί θα τους νικάμε. Μαζί θα χτυπάμε τις καμπάνες στα μαντεμοχώρια όταν θα κινδυνεύουν τα σπίτια και οι ζωές στα λαρκοχώρια. Γιατί έτσι κάνουν οι οικογένειες, έτσι κάνουν τα αδέρφια. Θα έρθουμε ακόμα και με τα πόδια αν χρειαστεί, από τη Χαλκιδική, όπως γνωρίζουμε ότι θα κάνατε και εσείς για εμάς. Συνάδελφοι, αδέλφια μας, δεν είστε μόνοι. Οι μεταλλορύχοι της Χαλκιδικής είναι μαζί σας. Και θα το αποδεικνύουμε με κάθε αφορμή και ευκαιρία. Μαζί θα τους νικήσουμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.